Και πηγαίνουμε τώρα σε μια άλλη. Λέγει, θέλω και εγώ με τη σειρά μου να κάνω μια ερώτηση. Ωραία, με τη σειρά του παιδιού. Έχει πρώτον και δεύτερον, αλλά στην πραγματικότητα είναι μία ερώτηση. Γιατί ο Θεός να στερεί τη ζωή στα μικρά παιδιά από τους γονείς? Ξέρουμε ότι όταν είναι μικρά δεν αμαρτάνουν. Και γιατί να στερεί μερικές φορές από τα παιδιά τους ίδιους τους γονείς που τα αγαπούν τόσο πολύ? Δηλαδή, με άλλα λόγια, γιατί να πεθαίνουν τα μικρά παιδιά ενώ ζουν ακόμη οι γονείς, ή γιατί να πεθαίνουν οι γονείς ενώ υπάρχουν ακόμη μικρά παιδιά? Βέβαια, θα λέγαμε, το σωστό, το τέλειο είναι τα παιδιά να θάψουν τους γονείς τους, όχι οι γονείς να θάψουν τα παιδιά, διότι γίνεται οδυρμός, κλάμα, πένθος πολύ όταν πεθάνουν τα παιδιά, και μάλιστα όταν τα παιδιά δεν είναι νήπια αλλά είναι κάπως μεγάλα, είναι 10 χρονών, 15, 20 χρονών, γύρω στη δική σας ηλικία. Θυμηθείτε εκείνη τη χείρα γυναίκα της Ναΐν που πήγαινε να θάψει το παιδί της. Το παιδί της πρέπει να ήταν έφηβος. Βλέπετε, γιατί είπε ο Κύριος νεανίσκε, δηλαδή νεαρέ. Θα πρέπει λοιπόν να ήταν κάπου εκεί 17, 18, 20 χρονών παιδί πρέπει να ήταν. Και βλέπει κανένας τι ακριβώς θλίψεις και πένθος υπήρξε. Όμως προσέξτε, το γιατί πεθαίνουν οι γονείς και αφήνουν ορφανά, και γιατί πεθαίνουν μικρά παιδιά και μένουν οι γονείς πολλές φορές και άκληροι, μπορεί να έχουν ένα μόνο παιδί. Θυμηθείτε την κόρη του Ιαΐρου που ήταν μονογενής. Θυμηθείτε ακόμη και το γιο της χείρας της Ναΐν που ήταν και αυτός μονογενής. Ένα παιδί. Αυτό μόνο ο Θεός το γνωρίζει, και η αγάπη Του. Το γιατί. Μόνο ο Θεός το γνωρίζει και η αγάπη Του. Το ξαναλέγω. Όμως ο Θεός είναι Θεός των χειρών και των ορφανών. Εάν δηλαδή μια γυναίκα χείρα δεν έχει σύζυγο, την προστατεύει ο Θεός. Όπως και ορφανά τα προστατεύει ο Θεός. Σε πάρα πολλά σημεία βρίσκουμε την έκφραση ότι ο Θεός είναι ο προστάτης των χειρών και των ορφανών. Και λέει μια λαϊκή παροιμία, ο Θεός κάνει, λέει, ορφανά, αλλά δεν κάνει απροστάτευτα. Είδατε εσείς ποτέ ένα παιδί που έμεινε ορφανό να χαθεί? Δεν χάθηκε. Ο Θεός προστατεύει. Συνεπώς, μπορεί να υπάρξει πολύς πόνος, πολλή θλίψη, αλλά δεν χάνεται κανένας, όπως και αν έχει το πράγμα. Εάν πέθανε το μικρό παιδάκι και μάλιστα να είναι μονογενής, μονογενές παιδί, ποιος ξέρει, μπορεί οι γονείς να το είχαν μεταβάλει σε είδωλο και να λένε το παιδί μας και το παιδί μας, και κάθε ελπίδα τους να είναι το παιδί τους. Και είναι γνωστό ότι ο Θεός γκρεμίζει τα είδωλα. Το υπογραμμίζω. Γκρεμίζει τα είδωλα. Έτσι να πήρε το παιδί, το οποίο αν είναι μάλιστα μικρό και δεν έχει κάνει αμαρτίες, και αυτό θα είναι στη Βασιλεία του Θεού, αλλά πρέπει να βοηθηθούν και οι γονείς που κάναν είδωλο και είχαν γίνει ειδωλολάτρε, λατρεύονται στο είδωλο του παιδιού των, και εκείνοι να συνέλθουν, να συντριβούν. Μην ξεχνάμε ότι όταν συντρίβεται ένας άνθρωπος και πενθεί και λοιπά και λοιπά, θα πρέπει να δεχθεί αυτό σαν μια παιδαγωγία από το Θεό για μια αγιότητα περισσότερα, όπως λέει στην προς Εβραίους ο Απόστολος Παύλος, εις το μεταλαβήν της αγιότητος αυτού. Μας παιδαγωγεί ο Θεός εις το να γίνουμε μέτοχοι, εις το μεταλαβήν απαρένθετος του μεταλαμβάνω, να γίνω μέτοχος της αγιότητος του Θεού. Πάντως, όπως και αν έχει το πράγμα, οι βουλές του Θεού είναι ανεξερεύνητες. Το γιατί μένουν ορφανά και γιατί μένουν γονείς χωρίς παιδιά. Σε μια πρώτη, θα λέγαμε, εικόνα,
είναι εκείνο που δυστυχώς έχουμε εμείς οι άνθρωποι ως μεταπτωτικοί. Ξέρετε πόσο πόνεσε ο Αδάμ και η Εύα? Δεν είναι γραμμένο, αλλά το φανταζόμαστε. Όταν ο Κάιν εφώνευσε τον Άβελ, ο πρώτος θάνατος, και μάλιστα βίαιος θάνατος. Ξέρετε εκεί τι συνέβη? Ανάμεσα στα πολλά και τις επιπτώσεις, τις ποικίλες και τα θεολογικά συμπεράσματα και πορίσματα που μπορούμε να βγάλουμε, ο Αδάμ και η Εύα για πρώτη φορά αντελήφθησαν τι σημαίνει θάνατος. Τους είπε ο Θεός: θανάτου αποθανείστε. Και δεν δοκίμασαν πρώτοι αυτό το θάνατο, αλλά είδαν το θάνατο σε ένα τους παιδί, στον Άβελ. Και τότε κατάλαβαν το μέγεθος της αμαρτίας των απέναντι στο Θεό. Πρέπει λοιπόν να καταλάβουμε ότι όλα αυτά έχουν παιδαγωγικό χαρακτήρα. Ο Θεός επιτρέπει, Κύριος είδεν, ο Κύριος γνωρίζει το γιατί και πού και πώς, παρά μόνο ότι αυτή είναι η κατάσταση και ο Θεός είναι και δίκαιος, είναι και αγαθός. Δεν πρέπει δηλαδή να υβρίζουμε τον Θεό και να λέμε ότι μας αδίκησε. Ο Θεός είναι και δίκαιος, είναι και αγαθός.